Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Πραγματοποιείτε το συνέδριό σας σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός, οι δημότες και οι κάτοικοι των περιοχών σας αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα με όλα τα μεγάλα μέτωπα ανοιχτά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Ακρίβεια, εργασιακά, περιβαλλοντικά εγκλήματα, φυσικές καταστροφές, εντυνόμενα κοινωνικά θέματα, υπεραιτέρω πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας και τόσα άλλα, είναι ζητήματα που οξύνονται και θα κατακλείζουν τη σχέση δημοτικών αρχών και κατοίκων. Η φτωχοποίηση των λαϊκών νοικοκυριών συντελείται αδιάλειπτα τα τελευταία χρόνια, είτε σε συνθήκες ύφεσης, είτε καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το 70% των εργαζομένων ζει με λιγότερα από 900 Παρακαλώ, ευρώ το μήνα. Παρακαλώ, λίγη ησυχία, αγαπητοί συνεδροί. Λίγη ησυχία. Είναι άνθρωποι που απευθύνονται για ένα επίδομα στις κοινωνικές σας υπηρεσίες που προσδοκούν ένα δίμηνο έως οκτάμηνο πρόγραμμα εργασίας που απέχουν μια ανάσα από τη σύνταξη και σωρεύονται κατά δεκάδες στις προκηρύξεις πρόσληψης για ορισμένου χρόνου εργασία. 3 στους 4 ενοικιαστές δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση. Εκεί ιδίως που πέτυχε το τουριστικό θαύμα, το κόστος στέγης παίρνει διαστάσεις κρίσης με σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περίφημη πράσινη μετάβαση έχει καταδικάσει τον ελληνικό λαό να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αδυναμία πληρωμής λογαριασμών, τις διακοπές ρεύματος. Το ρεύμα για τα δημοτικά κτίρια, για να ζεσταθούν τα παιδιά μας στα σχολεία, για τις υπηρεσίες ίδρευσης και άρδευσης, στοιχίζει πανάκριβα και δημιουργεί διαρκώς νέα χρέη. Από τα εργατικά λαϊκά στρώματα των Δήμων σας απαιτούνται όλο και περισσότεροι φόροι. Αλήθεια όμως, πού πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα? Γιατί ούτε νέα σχολεία χτίζονται, ούτε νοσοκομεία, ούτε καλύτεροι μισθοί και συντάξεις δίνονται. Η αύξηση που δόθηκε το 2024 στους δημοσίους υπαλλήλους, άρα και στους δημοτικούς υπαλλήλους, είναι πίσω από τις ανάγκες τους και τελικά επιβάρυνε τους ίδιους τους Δήμους, άρα τους δημότες. Δεν σας αποδόθηκαν τα παρακρατηθέντα. Αντιθέτως, φέτος παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη απόκληση, κατά 5,8 δισεκατομμύρια. Ακόμα και τα 90 εκατομμύρια που θα σας δοθούν μέσα στο 2024 αφορούν ληξιπρόθεσμα, δηλαδή κατά βάση έμεση χρηματοδότηση ενεργειακών ομίλων. Οι ίδιοι φόροι ροκανίζουν και την όποια επιχορήγηση του κράτους προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έως και στο 25%. Για να μην μιλήσουμε για το τέλος ταφής και το σκάνδαλο με το λεγόμενο διαφορικό τέλος ανακύκλωσης, τα χρέη των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων ομίλων συσκευασίας προς τους Δήμους που παραγράφονται. Τα ελλείμματα που δημιουργούνται στα ταμεία, στα δικά σας ταμεία, δεν λύνονται με την αύξηση της τοπικής φορολόγησης. Ακόμα κι αν σας έδωσαν και εργαλεία υποχρεωτικής ίσπραξης μέσα από την ΑΑΔΕ. Και αυτό γιατί υπάρχει αντικειμενική αδυναμία πληρωμής. Δίκαια υπάρχει λαϊκή κατακραυγή. Εκεί που αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη έως και 80% ή προβλέπεται νέα τιμολόγηση του νερού με αύξηση έως και 250%. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,
Η τακτική γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ δεν γίνεται σε κενό χρόνου, γίνεται εν μέσω τεκτονικών διεθνών αλλαγών για την πρωτοκαθεδρία στη διεθνή πυραμίδα, την καπιταλιστική φυσικά πυραμίδα, που προκαλούν ακόμα και ανοιχτούς πολέμους, προσφυγικές ροές, στροφή στην πολεμική οικονομία. Όλα δηλαδή αυτά που αποστερούν βία πόρους από άλλους τομείς, αλλά και διαρθρωτικές αλλαγές για τη διοχέτευση συσσωρευμένων κεφαλαίων σε τομείς υψηλής κερδοφορίας που εξαρθρώνουν κατακτήσεις. Τα διάφορα εθνικά στρατηγικά σχέδια εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο και στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι πρέπει να μην βαραίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και να γίνουν ακόμα πιο φιλικοί, λέει, στις επενδύσεις. Δείτε ένα παράδειγμα. Στη βάση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που προτάσει τον στόχο Ελλάδα καθαρός εξαγωγέας ενέργειας κυρίως από ΑΠΕ, ψηφίστηκε από τη μια το σχέδιο Απόλλων για τη δημιουργία μεγάλων ενεργειακών κοινοτήτων, ακόμα και πάνω σε παραγωγικά εδάφη όπως στη Θεσσαλία, και επισπεύδονται και σχεδιασμοί για δημιουργία πλωτών αιωλικών πάρκων. Ή με διαδικασίες fast track έρχονται τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό με μια φασόν περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων που πλασάρει πεντάστερα ξενοδοχεία με πισίνες και γήπεδα γκολφ σε περιοχές που μαστίζονται από λειψιδρία. Ή τουριστική αναβάθμιση σε εγκατελειμμένους οικισμούς που βέβαια δεν έχουν ούτε ένα μόνιμο γιατρό. Ή μετράμε καταιγίδα νόμων για την απόλυτη ευθυγράμμιση των δημοτικών αποφάσεων που κάνουν τον όρο αυτοδιοίκηση ή αυτοδιοικητικός το πιο σύντομο οπωσδήποτε ανέκδοτο. Τέτοιος είναι ο νόμος για την επιβολή ποινής απόλυσης και καταλογισμού στους εκλεγμένους αν δεν προβούν σε έφεση κατά αγωγής εργαζομένων που έγινε δεκτή από τα ελληνικά δικαστήρια. Ή η υποχρεωτική συνένωση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης-άρδευσης, η ενιαία τιμολογιακή πολιτική για το νερό, η αναγκαστική ενοποίηση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και άλλα. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχουμε καμία αυταπάτη για τον ρόλο που έχει η τοπική διοίκηση σήμερα, ρόλο θεσμικά κατοχυρωμένο, πέρα από τις όποιες καλές αγνές προθέσεις του καθενός και της καθεμιάς από όλους εσάς. Αυταπάτη δεν έχει ούτε το πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει δήμους, περιφέρειες, είτε προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τον Όλο ή τον εν μέρη ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει θεσμική προετοιμασία και εκπαίδευση χρόνων μέσα από τους νόμους Καποδίστρια, Καλλικράτη, Κλισθένη. Το ΚΚΕ γνωρίζεται πως είχε προβλέψει τις συνέπειες, εκτιμώντας σωστά τον χαρακτήρα αυτών των νόμων για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιωνόμαστε απόλυτα για όσα είχαμε πει. Μάλιστα, εκτιμάμε ότι και η συζήτηση για τις αρμοδιότητες στην πραγματικότητα είναι προετοιμασία για τη νέα χάρτα των ΟΤΑ, η οποία δεν θα αμφισβητήσει το μοντέλο ανάπτυξης με τους δήμους εξυπηρετητές μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, τους δήμους πρωταγωνιστές σε εργατικά ατυχήματα με τις διαλυμένες υποδομές και υπηρεσίες. Στο τέλος αυτής της συζήτησης για τις αρμοδιότητες, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πιο ενιαία και πιο αραγής θα εγκαλεί συνεχώς την ατομική ευθύνη του λαού για να μην πνιγεί, για να μην καεί, για να μην πτωχεύσει, για να μεγαλώσει τα παιδιά του, να συντρέξει τους ηλικιωμένους του. Εμείς επιμένουμε να θέτουμε τη μόνη ρεαλιστική συζήτηση που τη διεξάγουν
και οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης πλατιά μέσα στις λαϊκές γειτονιές των Δήμων τους, στα μαξοστάσια, στα σχολεία, στους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Και αυτή είναι πώς θα δυναμώσει η αντιπαράθεση με την ενιαία πολιτική κράτους, κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξειδικεύεται σε Δήμους και Περιφέρειες. Ο λαός μας έχει ανάγκη από δημοτικές αρχές που όταν θα απαιτεί έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής ή αντισεισμικής προστασίας, αυτές δεν θα το απαντούν ότι και οι κυβερνήσεις, δηλαδή δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, που δεν θα βάζουν σε διατίμηση την προστασία του περιβάλλοντος, του δημόσιου χώρου. Έχει ανάγκη εκλεγμένους και δημοτικές αρχές, πιστεύουμε, που όχι μόνο δεν θα εφευρίσκουν οριζόντια νέα αντίτιμα και τέλη, φτιάχνοντας νέα γενιά οφειλετών, αλλά δεν θα αφήνουν και σε χλωρό κλαρί τα κοράκια της λαϊκής στέγης. Έχει ανάγκη από αιρετούς που δεν θα βάζουν πλάτη στην υποβάθμιση των δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, παιδείας, αγωγής, αθλητισμού, πολιτισμού. Έχει ανάγκη από αιρετούς που θα δηλώνουν απειθαρχία και γραμμή σύγκρουσης με την τροπολογία, για παράδειγμα, Βορύδη. Με την λαϊκή ανάγκη συμπορευόμαστε και βάζουμε προτεραιότητες με βάση την ανάδειξη και την κάλυψή της. Ξέρουμε και το κόστος και τους κινδύνους. Επιδιώκουμε το οικονομικό και πολιτικό κόστος για την εξουσία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι με το τσάκισμα των λαϊκών αναγκών, των λαϊκών ανθρώπων. Μόνο έτσι θα συμβάλλουμε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι συσχετισμοί να πάρει ανάσα ο λαός, να δυναμώσει τον αγώνα, την πάλη του. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.